Ήταν η πρώτη συνάντηση, βεβαίω εδώ στην Άγουσα, μια ιστορική, ηρωική πόλη ε, με ηρωικούς αγώνες αλλά και με παρών βέβαια, με αγώνες των κατοίκων της για το καλύτερο. Είχαμε μια ενημέρωση ενδιαφέρουσα από τον κύριο Δήμαρχο της πόλης ε, για τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος. Ε, εμείς θέσαμε την πάγια άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι οι αρμοδιότητες που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, στην τοπική διοίκηση, στους δήμους και στις περιφέρειες, αλλά κυρίως στους δήμους, ε, δεν ε, συνοδεύονται από την αναγκαία χρηματοδότηση. Πάρα πολλέ αρμοδιότητε, από τη διαχείριση του υπέροχου δάσου, εδώ τη σα, για παράδειγμα, μέχρι τα σχολικά κτίρια, μέχρι το, του τομεί τη υγεία, του δρόμου, άλλα προβλήματα ε, που αντιμετωπίζει εδώ ο λαό τη πόλη και πρέπει να τα επιλύσει ε, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο εκάστοτε Δήμαρχο. Όμω, η χρηματοδότηση φέρνει και ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο για να: τελεστούν οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες στο Δήμο και τα έργα να γίνουν οι υποδομές, λείπουν και οι υποδομές εφόσον δεν υπάρχει αρκετό χρήματα, αναγκαία μηχανήματα κλπ. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο ζητημάτων που εμείς τα παλεύουμε. Θεωρούμε ότι κάνοντας αντιπολίτευση στην κεντρική εξουσία, αυτό πρέπει να το κάνουν πιστεύουμε και τα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά συμβούλια και όλοι οι μαζικοί φορείς και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή παντού και έξω από τα υπουργικά γραφεία έτσι ώστε να επιλύονται ζητήματα και να είναι προς το καλό των συνανθρώπων μας των κατοίκων και της Νάουσας και όλων των Δήμων και όχι οι Δήμοι να αποτελούν το σάκο του μπόξ όπου εκτενώνεται κάθε φορά η λαϊκή και λόγω των σοβαρών ε, αυτών ε, προβλημάτων και σε, αυτό, σε αυτή την, την πάλη σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι μπορεί και μέσα στη Βουλή με ερωτήσεις, αναφορές με δράσεις και κυρίως τους δρόμους του αγώνα, όπως είπα.